Εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς. Κι εγώ είμαι τρελός, αλλά για σένα είμαι μόνο. Πλατέλας πατάει περιοχή, περνάει ρόλε άμεσα στον Κάστρο και στον Μάναλη. 2-1 ο Ιωνικός. Αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε να χτίσουμε μια ομάδα που πρώτα απ' όλα θα ήταν οργανωμένη, θα έβγαζε πράγματα στο γήπεδο. Δεν σκεφτήκαμε το πρώτο πράγμα ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Σκεφτήκαμε να έχουμε βελτίωση μέρα με τη μέρα. Το είχαμε. Η βελτίωση μας νομίζω ήταν ραγδαία, ήταν η εξέλιξη πάρα πολύ μεγάλη και η ομάδα δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Κάποιες στιγμές μας έλειψε η συγκέντρωση στην άμυνα, κάποιες στιγμές μας έλειψε η συγκέντρωση στην επίθεση. Είχαμε πολλές ελλείψεις αναφορικά με εργαλεία, πολύ σημαντικά παίχτες κυριά που κάναν τη διάφορα στην ομάδα. Νομίζω όμως στις γενικές γραμμές είχαμε μια σταθερότητα. Ήταν μια χρονιά πραγματικά όμως. Έχουμε ξεκινήσει από τις 3 Αυγούστου. Έχουμε περάσει δύσκολα, αβεβαιότητα, να μην ξέρουμε τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Τελικά όμως όλοι οι κόποι μας ευτυχώς πιάσανε τόπο και νομίζω ότι μπορεί να το κάναμε δύσκολο στο τέλος, αλλά έτσι είναι πιο γλυκό για μας και ακόμη πιο και μας κάνει ακόμη πιο χαρούμενος. Bueno, estamos muy felices. Fue un año difícil. Por todo el tema de la pandemia no pude arrancar cuando tenía que empezar y bueno, fue un año complicado, pero bueno, con la ayuda de mucha gente acá y mucho sacrificio pudimos conseguir el objetivo. Como dice Mati, feliz por el título conseguido. Un año complicado porque se demoró el inicio del campeonato, pero desde que por lo menos tomé la decisión de venir acá, sabía lo que venía y se lo dije a Mati cuando hablé con él para que viniera. De que íbamos a pelear y que íbamos a tratar de conseguir el campeonato. ¿Ambos volvéis en la primera? Mejor. No, Mati. ¿Cómo? Mejor con Vagueli. Vagueli, vení. Πάμε. Κάθε τίποτα, δεν έχω κάτι να πω. Τα παιδιά εδώ μας οργανώνουν τα πάντα. Είναι ο οργανωτής, ο εκτελεστής. Τίποτα, εμείς είμαστε περαστικοί από το δέα. Όταν εγώ πρώτο ήρθα στην ομάδα, δεν υπήρχε ο κύριος Τσιριγότης και η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά δύσκολα. Με το που ήρθε στην ομάδα άλλαξαν κατά πολύ τα πράγματα, μπήκαν όλα σε μια σειρά και τι να πω, κάθε χρόνο μου φαίνεται σαν παραμύθι αυτό που ζούμε, δηλαδή και στη Γάμα Εθνική με μείον 12 πόντους καταφέραμε να βγούμε δευτεραθλητές τότε και στα μπαράζ να πάρουμε την άνοδο. Πέρυσι τα ίδια πάλι, ας πούμε, κανείς δεν μας πίστευε, η ομάδα κατάφερε και βγήκε. Αλλά πέρυσι πάλι δεν το χαρήκαμε ιδιαίτερα λόγω του κορονοϊού, δεν τέλειωσε το γήπεδο το πρωτάθλημα. Η φετινή χρονιά ήταν πραγματικά μαγική. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Το απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή και εντάξει, θα δουλέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε για να ανταπεξέλθουμε και του χρόνου. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο αυτό που καταφέραμε, κανείς δεν το φανταζότανε. Όπως είπε από εδώ πέρα ο Μάικ, από την Γάμα Εθνική καταφέραμε να βγούμε δεύτερη, πήραμε την άνοδο στα μπαράζ. Του χρόνου δεν τελείωσε η κανονική διάρκεια της σεζόν. Καταφέραμε όμως παρόλα αυτά και βγήκαμε. Και φέτος ζήσαμε το όνειρό μας, πραγματικά δεν το φανταζόταν κανείς. Ο μόνος που πιστεύω το πίστευε μέσα από την καρδιά του ήταν ο πρόεδρος. Μόνο αυτός το πίστευε, ότι κάθε χρόνο θα βγαίναμε κατηγορία. Εμείς μπαίναμε μέσα, κάναμε τον αγώνα μας. Και αυτός πίστευε ότι η ομάδα μέσα σε 3 χρόνια θα φτάσει η Αλφα Εθνική. Μας το πέρασε όταν βγήκαμε Γάμα Εθνική, μας το πέρασε και στη Football League αυτό. Θα δώσουμε τη μάχη στο γήπεδο
και όλα θα πάνε καλά στο τέλος, μας έλεγε. Και φέτος, εντάξει, αυτό που έγινε φέτος, τίποτα, θα το λέμε στα παιδιά μας και θα μας χαμαρώνουν. Γραφτήκαμε, εντάξει. Γιατί μόνο εσείς κάνει Γιάννη μου. Ήταν μια τριετία μαγική, θα έλεγα, για όλους μας, για όλο το φίλαθλο κόσμο του Ιωνικού, για όσους ήταν δίπλα στην ομάδα, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο. Ζήσαμε μαγικές στιγμές εμείς σαν ποδοσφαιριστές και τα τρία χρόνια. Οι συνθήκες δουλειάς κάτι παραπάνω από επαγγελματικές. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά που ασχολούνται με αυτό το άθλημα, με τον αθλητισμό γενικότερα, να έχουν τέτοιες επιτυχίες. Εντάξει, δεν περιμέναμε σίγουρα ότι θα έχουμε τέτοια... Τι γελάς, πες τα όλα. Σ' ακούω. Δεν περιμέναμε σίγουρα θα έχουμε τέτοια χρονιά με τέτοια επιτυχημένη εξέλιξη. Είμαστε κατενθουσιασμένοι, πολύ χαρούμενοι. Είναι στιγμές ευτυχίας. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για όλους μας, για την Νίκαια, για την ομάδα του Ιωνικού. Εγώ ήρθα λίγο πιο μετά σίγουρα από τα παιδιά. Τα παιδιά εδώ στην ομάδα είχαν μια δύσκολη περίοδο με την αβεβαιότητα αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αν όχι, πότε θα ξεκινήσει. Ωστόσο, νομίζω ότι όλοι στην ομάδα του Ιωνικού δώσανε το κάτι παραπάνω που χρειαζόταν για αυτή τη χρονιά και έτσι η ομάδα πέτυχε ένα μεγάλο και ιστορικό, μια μεγάλη και ιστορική άνοδο μάλλον. Y nosotros particularmente nos sorprendió muchísimo, bueno, lo que hizo el presidente Tirigotis. La verdad que fue un gesto enorme, enorme. Nosotros lo valoramos muchísimo porque, bueno, es otro país. Si bien lo que representa el Diego es inmenso, es otro país, otra cultura. Y sin embargo, él quiso hacer... valer lo que era Maradona y bueno, nosotros todas las mañanas cuando llegábamos lo saludábamos, le agradecíamos después de cada partido y bueno, y ayer le terminamos agradeciendo también, ¿no? Después de conseguir el campeonato, creo que nos acompañó, sufrimos la partida de él durante este año, para nosotros alguien muy importante y bueno, la verdad que fue muy lindo estar acompañado por él. Ενώ θα πρέπει όλη η Ελλάδα να μιλάει για το επίτευγμα του Ιωνικού στο γήπεδο, αναγκαστήκαμε να αποδείξουμε ότι είμαστε ελέφαντες. Να λέμε ότι τελικά είμαστε μια σοβαρή ομάδα, είμαστε μια οργανωμένη ομάδα και να το λέμε μόνοι μας. Και γι' αυτό είπα ότι τελικά βλέποντας όλα αυτά που γράφονται γύρω-γύρω, θα πρέπει να σκεφτούμε τελικά, μας στέλνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μας στέλνουν. Αποδείχθηκε ότι δικαιωματικά, υποχρεωτικά, δεν ξέρω πώς, πήραμε το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μας δεχτούν. Θα πρέπει να καταλάβουν την πραγματική δυναμική την εικόνα του Ιωνικού και σε αυτήν να επικεντρωθούμε. Όχι στα εξωαγωνιστικά, αλλά στα αγωνιστικά. Εγώ το φαντάζομαι Καμίνη. Όπως είναι. Μια φράση. Καμίνη. Κάστρο. Μία λέξη. Σίγουρα θα είναι η πιο καυτή έδρα στη Super League. Μία λέξη. Παιδιά, θα είναι ένα ηφαίστειο. Είμαστε εδώ με τον κύριο Νικόλα Οκάτσικα, έναν αφανή ήρωα. Καθημερινά τόσες φωνές δεν έχω ξαναδεί από άνθρωπο. Φεύγει μπάλα έξω, λέει δεν μπορείτε καθόλου παιδάκια μου. Μετά έρχεται η Κυριακή και λέει είστε παιχταράδες. Νίκο, θέλω να μου μιλήσεις, για το τι έχεις περάσει αυτά τα τρία χρόνια μαζί μας. Για τα ψυχολογικά. Τώρα θα μιλήσουμε για τον Νίκο. Απίστευτες καταστάσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα με τα παιδιά αυτά. Κατορθώσαμε να φτάσουμε την ομάδα σε υψηλό επίπεδο και να φτάσουμε στον ουρανό. Τους αξίζουν συγχαρητήρια και από την πλευρά μου σαν φροντιστής είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα με αυτά τα παιδιά. Κάποιοι λένε ότι είσαι λιγάκι νευρικός. Ισχύει αυτό? Όχι λίγο, πάρα πολύ.